Πάμε να καλημερίσουμε τον υποψήφιο δήμαρχο για το Δήμο Αθηναίων με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, τον κύριο Νίκο Σοφιανό. Καλημέρα κύριε Σοφιανέ. Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου και Δημοτικό Σύμβουλο Αθήνας. Και Δημοτικό Σύμβουλο Αθήνας, βεβαίως. Θα ξεκινήσω με ένα ερώτημα που έρχεται έτσι από τα νεανικά μου χρόνια. Θυμάμαι πάντα να λέμε, το θυμάμαι ας πούμε το λέγαμε στη Νέα Σμύρνη όταν ακόμα ήμουνα στη Δευτέρα και την Τρίτη τάξη του Λυκείου, ότι ανεξάρτητα με το τι ψηφίζει κανείς στις εθνικές εκλογές ή στις ευρωεκλογές, ότι το να ψηφίζει κομμουνιστή δήμαρχο έχει μια βάση, ότι είναι δηλαδή πιο διεκδικητικοί οι κομμουνιστές δήμαρχοι και ότι αποδεικνύονται καλύτεροι διαχειριστές της καθημερινότητας. Έχει βάση αυτό? Έχει βάση και ταυτόχρονα ιεραρχήσεις. Γιατί έχει βάση? Να σας πω. Και ταυτόχρονα οι ιεραρχήσεις τους βρίσκονται κοντά στις ιεραρχήσεις που κάνει η πλειοψηφία του λαού μας, αντιμετωπίζοντας μια πολιτική που την έχει γονατίσει. Έχει βάση και είναι δείγμα συνέπειας λόγων και έργων η προσπάθεια που κάνουμε στους δήμους που το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας διοικεί, με πρώτο τον τρίτο δήμο της χώρας, το Δήμο της Πάτρας. Έχει βάση μόνο αν σκεφτούν οι φίλοι που μας παρακολουθούν ότι ενώ το πρώτο πρόβλημα που έχουμε όλοι μας είναι η οικονομική μας κατάσταση, ενώ το πρώτο πρόβλημα που ιεραρχούμε είναι η άγρια φορολογία, συζητάμε για το Δήμο της Αθήνας και οι υποψήφοι των άλλων κομμάτων δεν αγγίζουν το θέμα άγρια δημοτική φορολογία. Τι πληρώνει δηλαδή, τι τεράστιο κόστος έχει για την τσέπη του Αθηναίου και ιδιαίτερα του επαγγελματία η δημοτική φορολογία. Τώρα πείτε μου σας παρακαλώ, ένα θέμα καταλαβαίνω λοιπόν είναι η στάση που θα έχετε εσείς αν εκλεγείτε στο θέμα των δημοτικών φόρων. Ναι, τι άλλο σας διαφοροποιεί από τους άλλους υποψηφίους δημάρχους? Από τον Μπακογιάννη, από τον Γερουλάνο, από τον Ηλιόπουλο? Και μόνο το γεγονός ότι μιλάμε για δύο πρώην υπουργούς και για έναν περιφερειάρχη ο οποίος υλοποίησε στην περιφέρειά του και οι άλλοι ψήφισαν τρία διαδοχικά μνημόνια τα οποία έχουν γεμίσει με φτώχεια, ανεργία και ανέχεια το λαό συνολικά της χώρας μας και ιδιαίτερα της Αθήνας, γιατί ξέρετε στην Αθήνα οι δείκτες ανέχειας, φτώχειας, ενεργειακής φτώχειας είναι πολύ μεγαλύτεροι από το μέσο όρο τον πανελλαδικό. Και μόνο λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι που υλοποίησαν αυτές τις πολιτικές θέλουν να διοικήσουν το Δήμο ακολουθώντας την πεπατημένη της οχταετίας της κεντροαριστεράς του κυρίου Καμίνη, είναι ένας δείκτης προβληματισμού για το πώς θα αξιοποιηθεί καλύτερα η ψήφος ώστε να είναι χρήσιμη ψήφος για την επόμενη μέρα των εκλογών και στο Δήμο φυσικά της Αθήνας και στην περιφέρεια της Αττικής. Τώρα, έρχομαι κύριε Σοφιανέ σε ένα-δυο προβλήματα που φαίνεται ότι είναι σημαντικά για τους Αθηναίους. Ένα πρόβλημα είναι η ασφάλεια στην Αθήνα. Είναι οι σκοτεινοί δρόμοι, είναι οι περιοχές που έχουν εντός εισαγωγικών γκετοποιηθεί και δεν μπορεί κανείς να περπατήσει. Βλέπε δρόμοι κάτω από την Ομόνια κλπ. Σε όλα αυτά, ποια είναι η απάντηση του δικού σας συνδυασμού? Εμείς θεωρούμε ότι σε αυτή την δύσκολη οικονομική κατάσταση που στην οποία ζει και βιώνει ο εργαζόμενος και ο επαγγελματίας στην Αθήνα έρχεται να προστεθεί και η άνοδος της εγκληματικότητας, τα κρούσματα παραβατικότητας που υπάρχουν σε γειτονιές που βρίσκονται και γύρω από το εμπόριο των ναρκωτικών, τις πιάτσες και τη διακίνηση, αλλά και κάθε είδους δράση μαφιών. Είναι δουλειά της αστυνομίας και έχει αποδείξει με συγκεκριμένα παραδείγματα ότι μπορεί να αντιμετωπίσει το έγκλημα. Είναι δουλειά της αστυνομίας λοιπόν να αντιμετωπίσει την εγκληματικότητα και είναι δουλειά του Δήμου να κρατήσει φωτεινή, καθαρή την πόλη, να διευρύνει τους χώρους αναψυχής και πράσινου αυτής της πόλης κόντρα στην τσιμεντοποίηση, η οποία γίνεται με υπογραφές και του Δήμου και των Υπουργών των αντίστοιχων. Είναι χαρακτηριστικά τα παραδείγματα και με αφορμή τα δεκαόροφα κτίρια και με αφορμή τις βραχυχρόνιες μισθώσεις και με αφορμή, αν θέλετε, τα πάρκα στον Προμπονά, στην Ακαδημία Πλάτωνο, στο Μητροπολιτικό, στο Γουδί, που μαζί Δήμος και Κυβέρνηση τα έχουν ουσιαστικά βάλει στις καλένδες και τα έχουν οδηγήσει στην προοπτική της τσιμεντοποίησης. Η δουλειά λοιπόν του Δήμου
είναι στηρίζοντας το εισόδημα των εργαζόμενων, γιατί μπορεί να το στηρίξει μειώνοντας δραστικά τη δημοτική φορολογία, να δημιουργήσει όρους ζωντάνια στις γειτονιές, και αυτοί οι όροι μπορούν να γίνουν αν έχεις ένα Δήμο που στέκεται δίπλα στον εργαζόμενο, δίπλα στον επαγγελματία και δεν είναι υπάλληλος της σημερινής ή της αυριανής κυβέρνησης. Μου στέλνουν όση ώρα μιλάμε μηνύματα συμπολίτες και για το πεδίο του Άρεως με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, αλλά και κάτοικοι από τα Εξάρχεια που ρωτούν αν υπάρχει τελικά λύση ή αν η λύση είναι να μετακομίσουν, να φύγουν από τα σπίτια τους. Η λύση είναι να σταματήσει αυτό το στημένο παιχνίδι αστυνομίας και των γνωστών κύκλων στα Εξάρχεια. Η λύση είναι να αντιμετωπίσει η αστυνομία όπως μπορεί να αντιμετωπίσει, υπάρχουν παραδείγματα, τα κυκλώματα και τις μαφίες, και τις διάφορες εθνικές μαφίες και, τους Έλληνες συνένοχους, και φυσικά ο Δήμος της Αθήνας δεν μπορεί να παραιτηθεί όπως έχει παραιτηθεί από την πλατεία, από το λόφο του Στρέφη, από την καθημερινότητα στα πεζοδρόμια, στους δρόμους που είναι κομπότρυπες κυριολεκτικά με λακκούβες. Όλα αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν. Ο Δήμος της Αθήνας έχει χιλιάδες εργαζόμενους οι οποίοι με φιλότιμο δουλεύουν, και αν στηριχτούν, εάν δυναμώσει αυτό το ανθρώπινο δυναμικό κόντρα σε κάθε μορφές ιδιωτικοποίηση και εργολαβίες που είναι ήδη καθεστώς στο Δήμο της Αθήνας, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πραγματικά σημεία, προβλήματα της καθημερινότητας, αναδείχνοντας τις ευθύνες της κυβέρνησης και των Υπουργείων και πιέζοντας αυτή την κατεύθυνση για να κάνουν και αυτή τη δουλειά τους. Δύο ακόμα θέματα θα θέσω, κύριε Σοφιανέ. Το ένα θέμα είναι ο αθλητισμός, οι αθλητικοί χώροι και ο πολιτισμός στην πόλη. Έχει περιθώρια να βελτιωθεί η κατάσταση? Όχι μόνο έχει περιθώρια να βελτιωθεί, αλλά πρέπει να χτυπηθεί αυτή η επιχειρηματική λειτουργία με την οποία η κεντροαριστερά κρατάει τον ΟΠΑΝΔΑ, τον οργανισμό δηλαδή του Δήμου, για αυτές τις λειτουργίες όλα αυτά τα χρόνια. Να σας πω μόνο ότι ενώ εισέπραξε ο Πανδά στο όνομα της ανταποδοτικότητας 1.050.000 το 2018 από τους εργαζόμενους, από τους δημότες της Αθήνας, σκοπεύουν με τον προϋπολογισμό που αναμόρφωσαν την προηγούμενη εβδομάδα να εισπράξουν 3.850.000, και αυτά για να δώσουν τη δυνατότητα στον Αθηναίο να έχει πρόσβαση στα κολυμβητήρια, στα γηπεδάκια, στις αθλητικές υποδομές. Εμείς λέμε ότι αυτό πρέπει να χτυπηθεί. Εμείς λέμε ότι πρέπει να αξιοποιηθούν οι υποδομές του Δήμου σε συνεργασία με τα αθλητικά σωματεία της πόλης μας, με τις ομοσπονδίες, αξιοποιώντας τα σχολεία και όχι νοικιάζοντας τα σχολεία στα αθλητικά σωματεία πανάκριβα, να δημιουργήσουμε ένα πλέγμα δραστηριοτήτων και με βάση το σχολικό αθλητισμό και στηρίζοντας τις ακαδημίες των σωματείων, και από αυτή τη συνεργασία έχει να κερδίσει ο εργαζόμενος της Αθήνας. Να σας φέρω μόνο ένα παράδειγμα, τις επίμονες προτάσεις μας να αξιοποιηθούν οι υποδομές που έχει ο Πανελλήνιος στο κέντρο της Αθήνας, στο πεδίο του Άρεως, ώστε να αντιμετωπιστούν και τα οικονομικά προβλήματα που έχει το σωματείο, αλλά και να ανοίξουν αυτές οι υποδομές στους κατοίκους της Κυψέλης και των γύρω περιοχών. Θα επιμείνουμε σε αυτό, δεν περιμένουμε τις εκλογές, θα επιμείνουμε σε αυτό, γιατί υπάρχει πραγματικά δυνατότητα σε συνεργασία προγραμματική με τα δεκάδες αθλητικά σωματεία της Αθήνας, ο Δήμος να διευρύνει τον κόσμο που αθλείται, να διευρύνει τους νέους που αθλούνται και να μειώσει φυσικά και το κόστος της οικογένειας που, ξέρετε, πληρώνει 30 και 40 ευρώ για τη συμμετοχή των παιδιών της σε αθλητικές δραστηριότητες. Τώρα θα ρίξω και άλλη μια ιδέα εγώ στον αέρα, κύριε Σοφιανέ, και νομίζω ότι από πολύ κόσμο το ακούω αυτό θετικά, ότι πρέπει κάποια στιγμή ίσως στο Δήμο της Αθήνας να γίνει μια συζήτηση για το ποδήλατο σαν μέσο μεταφοράς, όχι μόνο σαν σπορ, σαν άθλημα, αλλά και σαν μέσο καθημερινής μεταφοράς. Βέβαια. Σε άλλες μεγάλες πόλεις στο εξωτερικό έχουν οργανωμένους ποδηλατοδρόμους, έχουν στάσεις όπου ο Δήμος παρέχει ποδήλατα στους πολίτες, στο Παρίσι ας πούμε. Ναι, ναι. Υπάρχει αυτό. Έχουν συζητηθεί κατά καιρούς όλα αυτά τα χρόνια, 9 χρόνια που είμαι Δημοτικός Σύμβουλος στην Αθήνα, διάφορα πλάνα, διάφορα σχέδια τα οποία είναι στον αέρα. Η μία πλευρά είναι ότι πρέπει να πάρουμε υπόψη την ίδια τη γεωμορφολογία της Αθήνας. Δεν μπορείς να λειτουργείς το ποδήλατο, για παράδειγμα, στον Γκίζη ή στο λόφο του Κοφίτη. Όχι, εκεί δεν υπάρχει. Ή σε περιοχές στο Παγκράτη.
Μπορείς όμως σε μια σειρά σημεία του κέντρου, σε μια σειρά γειτονιές και περιοχές που βοηθούν και ευνοούν το ποδήλατο, να υπάρχει μια τέτοια πολιτική. Αυτό δεν θέλει, να το πω έτσι, πολλά λόγια. Θέλει πράξεις. Συγκεκριμένες πράξεις, οι οποίες μπορούν να γίνουν σε συγκεκριμένες περιοχές. Να κλείσουμε με την καθαριότητα της πόλης. Με τα σκουπίδια και την καθαριότητα, που είναι βασικό θέμα. Η καθαρή εικόνα της Αθήνας είναι βασικό θέμα για τους πολίτες. Βεβαίως, και εδώ πληρώνουμε τις συνέπειες των μνημονίων, πληρώνουμε το γεγονός ότι έχουμε 1.400 εργαζόμενους λιγότερους στη διεύθυνση της καθαριότητας, πληρώνουμε το γεγονός του τεράστιου κόστος της καθαριότητας. 100 εκατομμύρια το χρόνο πληρώνουν οι Αθηναίοι για τέλη και ειδικά οι επαγγελματίες, και επιμένω, κύριε Χατζηνικολάου, είναι απαράδεκτο το καθεστώς τελών στους επαγγελματίες να πληρώνουν 6,5 ευρώ το τετραγωνικό. Μπορούμε να λειτουργήσουμε την καθαριότητα και δεν χρειάζονται ιδιωτικοποιήσεις. Είναι ήδη ιδιωτικοποιημένη. Η ανακύκλωση την έχουν ιδιωτικές εταιρείες. Τη στήριξη του στόλου των απορριμματοφόρων την έχουν σε σημαντικό βαθμό ιδιωτικές εταιρείες. Πάρκα είχαν δώσει στο παρελθόν και ο Καμίνης σε ιδιωτικές εταιρείες. Το αποτέλεσμα είναι και πιο ακριβή και πιο βρώμικη πόλη. Μπορούμε να στηρίξουμε τη διεύθυνση καθαριότητας, τη διεύθυνση μηχανολογικού, μπορούμε να συγκροτήσουμε διεύθυνση ανακύκλωση στο Δήμο της Αθήνας και φυσικά το βάρος πρέπει να δοθεί στα διαμερίσματα. Πρέπει να τελειώνουμε με αυτή την προσπάθεια που γίνεται να φτιάξουμε μια τουριστική εικόνα, βιτρίνα μιας πόλης η οποία κυριολεκτικά πιέζεται στα διαμερίσματά της, στις γειτονιές, στις συνοικίες της, και αυτό μπορεί να το λένε πολλοί, όμως στην πράξη έχουμε δει τα έργα και τις ημέρες και της Νέας Δημοκρατίας που διοίκησε το Δήμο 24 χρόνια και της Κεντροαριστεράς και φυσικά της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία την εισπράττουμε εδώ και μια τετραετία. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Νίκο Σοφιανό, σας ευχαριστώ, τον υποψήφιο δήμαρχο της Αθήνας. Καλημέρα, κύριε Σοφιανέ. Yes.